Πρόεδρε, να ξεκινήσω το τελευταίο. Πάντως, οι αριστεροί το χαμόγελο δεν θα μας το κόψουν. Τίποτα. Δηλαδή, έχουμε υποστεί τα πάντα, όλοι θα χαμογελάμε, θα χαμογελάμε. Το δεύτερο το οποίο να συγχαρώ πολύ την Επιτροπή, την Πρόεδρο, γιατί και βεβαίως τα μέλη της Επιτροπής, αλλά και όλους σας για τη στήριξη που δίνετε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτή η Επιτροπή είναι εξαιρετικά δραστήρια, έχει επιδείξει μεγάλη και σημαντική δράση όλο αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα. Με κορονίδα, θα έλεγα, τις δράσεις, την εκδήλωση για τα εγκαίνια, που βεβαίως τίμησε με την παρουσία του ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας ο Καραμαλής, και αυτό νομίζω έδωσε την αξία σε όλους για την δραστηριότητά τους. Να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά. Να ευχηθώ σε όλους υγεία, μακροημέρευση, ευτυχία και όλα τα καλά στο σπίτι και στις οικογένειές σας. Η καλή χρονιά πολιτικά έχει μία προϋπόθεση. Να γίνουν εκλογές, να πέσει αυτή η κυβέρνηση, κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, προσυμφωνώσω και κάτω στο πράγμα. Αυτή είναι η καλή χρονιά σε πολιτικό επίπεδο. Δυστυχώς, έχω σκληρό χρονικό περιορισμό από τη θέση και να ενημερώνω. Μην το θεωρήσετε ασέβεια από την πλευρά μου. Έχω έτσι μεγάλη αυστηρότητα εδώ, με πιέζει. Λοιπόν, μισή κουβέντα μόνο. Δυστυχώς, έχουμε το ατύχημα για το οποίο μίλαγε ο Αντώνης Σαμαράς, συνέβη. Και έχουμε περάσει και στην πρώτη φάση του ατυχήματος, αυτό το φοβερό πρώτο εξάμηνο. Δυστυχώς, νομίζω ότι τώρα ζούμε τη δεύτερη φάση του ατυχήματος. Είμαστε πάλι στο ίδιο σκηνικό. Πάλι δήθεν διαπραγμάτευση, πάλι δήθεν πολιτική συζήτηση, πάλι δήθεν περιμένουμε να κλείσει αξιολόγηση. Έχουμε τα λιοντάρια του Τσίπρα που διαπραγματεύονται και έχουμε από την άλλη μεριά να ακούμε και ότι είμαστε πρόθυμοι. Ποιοι μας λένε πρόθυμους? Ο Τσακαλώτος που υπέγραψε για την παραμονή του Δουτού, ο Τσακαλώτος που έστειλε γράμμα ηγεσίας μετά τα γεγονότα του Δεκεμβρίου, ο Τσακαλώτος που ψήφισε το 3,5%, αυτοί που είναι έτοιμοι να τα υπογράψουν όλα για να μείνουν στην καρέκλα, κατηγορούν εμάς για προθήμους. Ο κόσμος τους κατάλαβε, οι διαφορές είναι συντριπτικές, φαίνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις και μία είναι η λύση για αυτόν τον τόπο. Να φύγουν όσο πιο γρήγορα γίνεται, να φύγουν άμεσα, ταλαιπώρησαν τους Έλληνες πολύ. Χρειαζόμαστε αλλαγή πολιτικής, χρειαζόμαστε ελπίδα, χρειαζόμαστε μεταρρυθμίσεις, χρειαζόμαστε ασφάλεια, δημόσια τάξη. Χρειαζόμαστε με μια λέξη, κυβέρνηση της Δημοκρατίας, Πρωθυπουργό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Καλή χρονιά, καλή δύναμη σε όλους σας, καλή προσπάθεια. Είμαστε πάλι περήφανοι για τη βοήθεια που δίνετε. Να είστε καλά. Για τις οικογένειες υγεία, προκοπή, ευτυχία και πολιτικά σημαίνει ένα πράγμα, εκλογές το 2017, να τελειώνουμε με τον Τσίπρα, νίκη της Νέας Δημοκρατίας, Πρωθυπουργός Κυριάκου Μητσοτάκη.